που προκύπτουν από την ίδια την κοινωνία, δεν είναι. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν ισχύει το ότι επειδή τώρα από την Νέα Δημοκρατία λένε το ρεπορτάζ. Ναι, αλλά δεν το λέει ο Τσίπρας. Το ρεπορτάζ από την Νέα Δημοκρατία λέει ότι ο Τσίπρας το έχει. Πώς το λέει, ενώ το λέει το απλό με το μυαλό. Ο Τσίπρας είπε χθες κάτι με βάση ένα πρωτοσέλιδο, να καταλάβω. Τι άλλο να κάνουν. Όχι, ρε παιδί, ρωτάω εγώ. Δηλαδή το ότι δεν θα υπογράψει. Όχι, ότι δεν θα υπογράψει είναι μια. Αλλά δύο λεπτά. Πόσο ο Βούτσης λέει, ας πούμε, εύκολα. Εμείς δεν ψηφίζουμε κανένα, αδερφέ. Μην το παλεύετε σε αυτό το σημείο. Έτσι. Ενώ ο Τσίπρας όλο το γυρίζει γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, δεν το λέει. Γιατί ρωτήθηκε. Για να μπορεί, ας πούμε, για να μπορεί να πει και ο Σαμαράς ότι παιδιά είναι δεδομένη η θέση τους. Και συνεχώς θα σκάνει να φρέσει. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη Βουλή. Όλα κόμματα δεν είναι. Χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκλέξετε πρόεδρο Δημοκρατίας. Γιατί? Πού το ξέρετε. Με τη Χρυσή Αυγή. Δεν λέω τώρα, η Βουλή είναι. Εγώ δεν κοιτάω τώρα τη Χρυσή Αυγή, του Σανέλ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τη Δημάρ. Έχει και άλλα κόμματα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στο Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν το τι θα προκύψει. Το 180 χρειάζεται να έτσι, το τι θα προκύψει εκείνη τη χρονική στιγμή μέσα από του κοινοβουλευτικού συσχετισμού, αυτό πώς θα το συζητήσουμε δεν τώρα. Η Χρυσή Αυγή. Και επομένως, να το πω και διαφορετικά. Αφενός, ακόμα και με. Στην ψηφοφορία βγαίνουν. Βέβαια βγαίνουν. Ακόμα και με απόλυτη άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν η δυνατότητα υπάρχει. Πρέπει να τοποθετηθούν όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εδώ επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να κάνει μια επιλογή. Γι' αυτό και αφήστε να δούμε. Εντάξει, εγώ ακούω με σεβασμό την τοποθέτηση και προσοχή στην κυβέρνηση. Αλλά τώρα θα έχετε πάει σε εκλογές, ευρωεκλογές και δημοτικές. Ναι. Το πιθανόν, ένα από τα πιθανά σενάρια είναι να ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σας αρκετές μονάδες. Ένα από το ενδεχόμενο. Και μετά, ενώ θα σας λέω ότι παιδιά είστε πλειοψηφία μέσα στην ελληνική κοινωνία, θα πάσεις μαζί με τον Κουβέλη και με τον Γκαμένο να το ψηφίσεις πρόεδρο. Και να γίνει μετά κυβέρνηση αυτός και να έχει ένα πρόεδρο. Μου επιτρέπετε. Κάποιες. Μου επιτρέπετε. Αυτά έχουν γίνει. Με συγχωρείτε πολύ όμως. Είναι η μόνη χώρα. Ετούτη εδώ είναι η μόνη χώρα όπου θεωρείται αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, εκλογών Εθνικού Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα για την εκλογή Ευρωβουλευτών. Είναι η μόνη χώρα που το κάνουμε αυτό. Όλες οι άλλες χώρες έχουν κυβερνητική θητεία, θητεία για την κυβέρνηση και εκλέγουν ενδεχομένως κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο τους ευρωβουλευτές τους. Ή κάνουν εκλογές και τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα λέτε δεν παράγει πολιτικό αποτέλεσμα για την εκλογή. Όλα παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Η κάθε πολιτική πράξη κάθε μέρα παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Και μια δημοσκόπηση που βγαίνει, εντύπωση και πολιτική επίπτωση έχει. Μια δημοσκόπηση. Πόσο μάλλον εκλογές. Κύριε Πορίδη, με συγχωρείτε που σας το λέω. Η λογική ακολουθία που κάνουμε, δηλαδή έχουμε ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών καθορίζει το αποτέλεσμα ναι, των εθνικών εκλογών. Είναι η μόνη χώρα. Έχετε δίκιο. Μόνο που σε αυτή τη χώρα είναι η μόνη χώρα επίσης. Όταν είσαστε στην αντιπολίτευση, κάνετε τα ίδια που κατηγορείτε εδώ όταν δεν κάνετε. Θα στηρίξετε τον κύριο Βορύδη. Αν θυμάστε το 1999. Τη Νέα Δημοκρατία. Τα δύο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία τόσα χρόνια. Αυτό δεν κάνουν. Αυτό δεν κάνουν. Τι κάνουν. Κύριε Οικονομέα. Αυτό.